Είσαμε στο χώρο χρόνια, είχαμε mm-hmm. και Ελλάδα. Μάλιστα. Τηλεοπτικά, θεατρικά. Τηλεοπτικά, θεατρικά, ναι, ναι, ναι. Αντρέα μου, εσύ έτυχε ποτέ να βιώσεις κάποιο είδος παρενόχλησης? Φυσικά. Λεκτικ... Φυσικά. Φυσικά. Λεκτική, λεκτικού είδους ή... Και πέρα από αυτό, αλλά νιώθω ότι θέλω ακόμα να το συζητήσω. Αλλά έχεις βιώσει ναι, τέτοιες καταστάσεις. Ναι, ναι, ναι. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αλήθεια. Φυσικά. Το σέβομαι αυτό που είπες, ότι δεν θες ακόμα να το συζητήσεις. Ναι, ναι. Από τις συγκεκριμένες όμως δουλειές που έγιναν αυτό το πράγμα, έμεινες ή έφυγες? Έφυγα. Έφυγες απευθείας? Έφυγαμε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Υπάρχουν διάφορα, εντάξει. Εννοείται υπάρχουν διάφορα. Και όχι μόνο στον καλλιτεχνικό χώρο, γενικότερα. Όχι, ναι, ναι, αλλά ναι, ναι. Μάλλον στον καλλιτεχνικό, mm-hmm. που νιώθουν του νεαρού ατόμου την. Προσπαθούν να. Βασικά, αυτοί οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται την, τα όνειρα κάποιου που μπαίνει μέσα σε, αυτήν την, μέσα σε αυτόν το industry, μέσα σε, αυτήν το, μέσα σε αυτόν τον χώρο. Λέω σου, εγώ να σου δώσω, να σου κάνω, να σου φέρω, να σου κάνω. Και πατούν πάνω στο τούτο. Mm-hmm. Πατούν πάνω στο νέο της ηλικίας, πατούν πάνω στην απειρία, πατούν πάνω στη δική τους τη δύναμη και με διαφορετικούς τρόπους ο καθένας. Είδαμε τα σπόνια στην Ελλάδα, τα ονόματα που βγήκαν στη δημοσιότητα, υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες για τον καθένα. Μάλιστα. Και εντάξει, εγώ ελπίζω και πιστεύω ότι να συνεχίσει το πράγμα και να βγουν και άλλα ονόματα στη φορά, διότι mm-hmm. υπάρχει μούχλα και πρέπει να καθαρίσει.